Καλησπέρα. Μπορεί ο δολοφόνος κατά καιρούς να επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής, το Προεδρείο της Ένωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, για την πρόσκληση να παρευρεθούμε στο συνέδριο και να χαιρετήσουμε. Βεβαίως είναι σημαδιακή η τέλεση του συνεδρίου εδώ και σχετίζεται με την τεράστια καταστροφή που υπέστη η περιοχή και από τις πυρκαγιές αλλά και από τις πλημμύρες. Το βασικό είναι να αναρωτηθούμε τι συντέλεσε και φτάσαμε σε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Γιατί δεν πρέπει να πιστεύει κανείς ότι φταίει το κακό το ριζικό μας. Και από την άλλη τη μεριά θεωρούμε ως ΚΚΕ ότι η υπόθεση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί άλοθη και πολύ μεγάλο μάλιστα άλοθη για να συγκαλύψει τις διαχρονικές ευθύνες και τις σημερινές αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων οι οποίες οδήγησαν στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες και με τους σεισμούς. Και ποια είναι η αιτία αυτού του πυροδιαγεγραμμένου εγκλήματος, μια πολιτική η οποία μεταφέρει στις καλένδες τις αναγκαίες υποδομές, οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν το λαό και την περιουσία από τέτοιου είδους φυσικά φαινόμενα. Γιατί αυτές οι υποδομές δεν είναι έργα επιλέξιμα από τις προγράμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως βρίσκονται στην προκρούστια κλίνη της λογικής κόστους-οφέλους. Δεύτερο ζήτημα, τα λέω πολύ σύντομα γιατί καταλαβαίνεις ένα χαιρετισμό, είναι ο ανορθολογικός που όλες οι κυβερνήσεις αυτόν τον ανορθολογισμό υπηρετήσανε, διαχωρισμό ανάμεσα στην πρόληψη και στην καταστολή της πυρκαγιάς. Άλλη υπηρεσία την πρόληψη, άλλη υπηρεσία την καταστολή. Κανένα έργο πρόληψης και προληπτικό. Τα δάση εγκαταλελειμμένα στη μοίρα τους. Τρίτο ζήτημα είναι η εμπορευματοποίηση των αιγιαλών, των ορεινών όγκων, της γης συνολικότερα, που αποτελεί και την καύσιμη ύλη. Γιατί ακριβώς πρέπει να συγκεντρωθεί η γη σε λιγότερα χέρια και να αλλάξει χρήσεις. Και τέταρτο ζήτημα, οι τεράστιες ελλείψεις σε εξοπλισμό κατάλληλο αλλά και έμψυχο δυναμικό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον, τα μέτρα ανακούφισης που εξαγγέλθηκαν από την κυβέρνηση ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες. Εμείς λέμε ότι είναι πολύ πίσω από την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Πρώτα και κύριε, γιατί καλύπτει μόνο το 55% των ζημιών και όχι το 100%. Γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Δεύτερον, υπάρχουν μια σειρά κόφτες που αποτρέπουν την αποζημίωση σε μια σειρά περιπτώσεις. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει αποκατάσταση του χαμένου εισοδήματος, όχι μόνο για φέτος, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Και χαμένο εισόδημα για τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο για φέτος, έχουν μια σειρά κατηγορίες εργαζομένων και αυταπασχολούμενων. Ρητινοκαλλιεργητές. Βεβαίως δώσατε για ορισμένο διάστημα ότι θα μπορούν να συμμετέχουν στην αναδάσωση και στα διαδιαβρωτικά έργα και μετέπειτα μέσα στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Ναι, αλλά αυτό όμως δεν καλύπτει τις απώλειες του κόστους, αντί να υπάρχει μια σταθερή δουλειά με εισόδημα που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Δεύτερο ζήτημα, κτηνοτρόφοι και μελισσοτρόφοι. Ζωοτροφές και μελισσοτροφές που θα έχουν ανάγκη για τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν πρόκειται να βοσκήσουν τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια στα δάση, για μια πενταετία υπάρχει η απαγόρευση. Τρίτο στοιχείο, οι αυταπασχολούμενοι της περιοχής που μπορεί να μην έπαθαν ζημιά, αλλά δεν τα εισοδήματά τους να κατρακυλάνε. Γι' αυτόν τον κόσμο ποια είναι τα μέτρα αντιμετώπισης. Και τρίτο στοιχείο, αφού ούτε λοιπόν το σύνολο των ζημιών αποκαθιστάται, ούτε το χαμένο εισόδημα συνολικά, είναι η καθυστέρηση και ανεπάρκεια σε μια σειρά απαραίτητα υποδομών. Τι έχουν προχωρήσει? Τα αντιδιαβρωτικά έργα με τα κορμοδέματα. Αντιπλημμυρικά έργα ενταγμένα σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό δεν υπάρχουν. Ούτε ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Και έρχομαι εδώ στο ζήτημα το εξής. Ότι ακόμη και αυτό το σχέδιο ανασυγκρότησης με τις 14 μελέτες δεν υπάρχει ούτε μία μελέτη για ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Υπάρχει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο καθένας, αλλά για ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό δεν υπάρχει καμία μελέτη από τις 14 που ετοιμάζει η ομάδα Μπένου. Και αυτό κάτι λέει. Και από αυτή την άποψη λοιπόν εμείς λέμε ότι βεβαίως οι αγώνες που αναπτύχθηκαν στην περιοχή και οι οποίοι πρέπει να συνεχιστούν αποτελούν την προοπτική για να μπορέσει ο κόσμος να βελτιώσει
τη θέση του και να αποκαταστήσει κάποιες από τις τεράστιες ζημίες τις οποίες έπαθε. Και μια και μιλάμε για το πλάνο ανασυγκρότησης με τα 14 μελέτες του κυρίου Μπένου, οι οποίοι στηρίζονται από χορηγούς, αλλά ενδεχόμενα κάποιος από αυτούς να θέλουν να πάρουν και κάποιο κομμάτι από την πίτα των εκατομμυρίων που θα πέσουν εδώ. Αυτές οι μελέτες, το είπαμε και πριν και αναπνευμικά, δεν υπάρχει ούτε μία που να σχετίζεται με την ικανοποίηση και τη βελτίωση των κοινωνικών αναγκών και για μέτρα θωράκισης της ευρύτερης περιοχής. Αλλά αντίθετα, όλες είναι προσανατολισμένες στο πώς θα προχωρήσει ο σχεδιασμός της επιχειρηματικής ανασυγκρότησης της περιοχής. Ακόμη λοιπόν και τα ζητήματα των υποδομών σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται. Ο τουρισμός κυρίαρχο ρόλο, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και βεβαίως και η χωροταξία να προσαρμοστεί στις ανάγκες υπερέτησης αυτών των κατευθύνσεων. Και φαίνεται η φτώχεια των προτάσεων και του κυρίου Μπένου από τη συνέντευξη την οποία έδωσε στην Καθημερινή για άμεσα μέτρα ανακούφισης, το χαμένο απολιών, τι είπε ο κύριος Μπένος, μπορεί, λέει, οι καταστηματάρχες της περιοχής που είδαν τον τζίρο τους να πέφτει, να αποκατασταθεί ως ένα βαθμό με τις σχολικές εκδρομές που πρέπει να γίνουν στην περιοχή και οι κάτοικοι της περιοχής να γίνουν ξεναγοί. Δεν υποτιμώ, αλλά δείχνει την ένδυα, πραγματικά ένδυα, όταν σχετίζεται με ανάγκες ανθρώπινες, ενώ αντίθετα υπάρχει πληθώρα μελετών, έργων και προτάσεων που όταν σχετίζονται με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν αντικειμενικά και το ΕΣΠΑ, αλλά και το χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που επί της ουσίας χρηματοδοτούν συγκεκριμένους τομείς, την ανταγωνιστικότητα, την πράσινες επενδύσεις, τις μεταφορές, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ψηφιακή μετασχηματισμό. Και εδώ, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αλλάζει τις σχέσεις παραγωγής. Αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας σε τεράστιο επίπεδο. Μόνο που οι συγκεκριμένες σχέσεις παραγωγής που καθορίζονται από τις σχέσεις ιδιοκτησίας οδηγούν αυτή την τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας να είναι σε βάρος του εργαζόμενου, σε βάρος του λαού, να διευρύνουν απότομα την ψαλίδα των ανισοτήτων. Και αυτό μπορείτε να το δείτε στο παράδειγμα το οποίο φέρατε στις ΗΠΑ, όπου έχει τον υψηλότερο δίχτυ ανισότητας. Και από αυτή την άποψη μπορεί να εμείς λέμε καθαρά ότι στα χέρια του κεφαλαίου και η πράσινη μετάβαση, αλλά και η ψηφιακός μετασχηματισμός θα διευρύνουν αφάνταστα την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες που υπάρχουν αντικειμενικά να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Τι χρειάζεται? Να αλλάξουν οι σχέσεις παραγωγής, αλλά για να αλλάξουν οι σχέσεις παραγωγής πρέπει να αλλάξουν οι σχέσεις ιδιοκτησίας. Να καταργηθεί η ιδιωτική, η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Έτσι λοιπόν, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν για το κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν υπάρχουν όμως για τις ανάγκες του εργαζόμενου και του λαού. Και από αυτή την άποψη, το νέο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο θα οικοδομηθεί θα είναι άδικο, θα είναι σε βάρος της εργατικής τάξης, των αυταπασχολούμενων και των βιοπαλλεστών αγροτών. Άλλωστε, οι δομικές αλλαγές στην αγορά εργασίας εκεί συντελούν, στην αύξηση εκμετάλλευση εργατικής τάξης. Θα είναι αβέβαιη ανάπτυξη, γιατί θα δρομολογήσει τις προϋποθέσεις για μια νέα φάση κρίσης. Αυτός είναι ο κύκλος της καπιταλιστικής οικονομίας και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν. Και θα διευρύνει τις ανισότητες ακόμη περισσότερο. Όπως στο πλαίσιο αυτό της διεύρυνσης των ανισοτήτων κρίνουν και διάφορες προτάσεις. Όπως αυτή που ακούστηκε να μεταφερθεί η αρμοδιότητα των νοσοκομείων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις περιφέρειες και στους Δήμους. Θα εκτοξεύσει τεράστια τις ανισότητες στον χώρο της υγείας, ακόμη περισσότερο. Και από αυτή την άποψη, εμείς θεωρούμε, για να ολοκληρώσω, ότι επειδή ακριβώς το επόμενο διάστημα θα διευρυνθούν ακόμη περισσότερο η ψαλίδα ανάμεσα στην ικανοποίηση των αναγκών, θα διευρυνθούν ακόμη περισσότερο οι ανισότητες, που οι ανισότητες είναι στο DNA του συστήματος. Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία διέξοδος εντός των τυχών. Αντίθετα, η διέξοδος βρίσκεται όταν ο λαός πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Δηλαδή τι? Συγκρουστεί με το αστικό κράτος, καμία εμπιστοσύνη στο αστικό κράτος και στις κρατικές δομές της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης. Δεν είναι παράγοντες που θα λύσουν τα λαϊκά προβλήματα, αλλά αντίθετα αποτελούν παράγοντα επιδείνωσης της θέσης του λαού με τα σχέδια
που υλοποιούν, ότι αυτή η πάλι λαϊκή βεβαίως θα αποτρέψει επιδείνω στις θέσεις και θα οδηγήσει σε ριζικότερες ανατροπές. Γιατί αν κάτι έδειξε το παράδειγμα της Βόρεια Εύβοιας, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ευχαριστώ πολύ.